Θέλω λίγο να πάμε σε ακόμα μία περιοχή, συγκεκριμένα Εύη. Στην Αγία Πελαγία. Ακριβώς. Καθώς τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής. Ναι. Μετά τις φωνικές πλημμύρες που κόστησαν τη ζωή δύο συνανθρώπων μας. Ακριβώς. Πολλά τα προβλήματα, κυρίως στο μέτωπο των υποδομών και βέβαια πολλά τα ερωτήματα. Και τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και τους επόμενους μήνες, από τη στιγμή που βέβαια οι υποδομές, οι όποιες υποδομές αυτή τη στιγμή, είναι ιδιαίτερα πληγωμένες. Θέλω να πάμε λίγο στην υπερδραστήρια πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής, την κυρία Μαρίνα Καρούζου. Να την ευχαριστήσω θερμά και να την καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Κυρία Καρούζου, την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές σας. Καλά είμαστε, ευχαριστώ πολύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε βέβαια από την πρώτη στιγμή στις περιοχές και στα σημεία που έχουν, που επλήγησαν, και από την πρώτη στιγμή δίπλα σε συναδέλφους, σε επιχειρηματίες. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια εξέλιξη που έχει να κάνει ήδη με αποζημιώσεις. Με τις αποζημιώσεις, ήδη κάποιοι συνάνθρωποι μας έχουν λάβει στους τραπεζικούς λογαριασμούς το ποσό των αποζημιώσεων που αντιστοιχεί. Ωστόσο, μέχρι και αύριο, 23 Δεκεμβρίου, φαίνεται ότι θα κατατεθούν ακόμα περισσότερα ποσά αποζημιώσεων για αυτή την φωνική πλημμύρα Κυρία του Οκτωβρίου. Κυρία Καρούζου, θέλω λίγο να μας επιβεβαιώσετε το ρεπορτάζ και να μας πείτε και τι ενημέρωση, ποια ενημέρωση που έχετε και εσείς η ίδια. Ναι, πράγματι έχει γίνει η πληρωμή της πρώτης αρρωγής και επειδή είχε δοθεί παράταση μέχρι 9 Δεκεμβρίου, τώρα από ό,τι έμαθα έχει γίνει και η πληρωμή της δεύτερης κρατικής αρρωγής, της παράτασης που είχε δοθεί. Οπότε όλοι σχεδόν έχουν πάρει τα χρήματά τους. Δεν είμαι απολύτως σίγουρη αν υπάρχει κάποιο άτομο που δεν τα έχει πάρει ακόμη, αλλά σας πληροφορώ ότι περισσότεροι τα έχουν πάρει τα 6.000. Κυρία Καρούζου, μιλάμε για ένα ποσό 6.000 ευρώ, σωστά? Σας ρωτώ... 6.000 ευρώ, ακριβώς. Ναι. Τώρα... Το ερώτημα ήταν είναι... από 1.000 ευρώ έως 6.000, αλλά όπως γνωρίζετε περισσότεροι είχαν πάθει ολικές καταστροφές. Ούτως ή άλλως το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με το γενικό ποσό που θα βγει από την αποζημίωση που θα πάρουν, οπότε θα συμψηφιστεί ανάλογα με το ποσό που είναι να πάρει ο καθένας. Ξέρετε, 6.000 ευρώ σε πρώτη φάση δεν ξέρω τι ανάγκες μπορεί ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας να καλύψει. Από τη στιγμή που σε τρεις μήνες, σε τέσσερις μήνες το αργότερο, η περιοχή θα πρέπει να είναι έτοιμη. Θα πρέπει να είναι έτοιμη να υποδεχτεί ξένους, επισκέπτες, τουρίστες. Οπωσδήποτε είναι λίγα τα χρήματα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ήταν μια βοήθεια, διότι οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει να επισκευάζουν τα μαγαζιά τους, όχι να αγοράζουν εμπορεύματα, αλλά έστω για τις επισκευές ήταν μια αρκετή βοήθεια, αυτό πιστεύω. Ήταν μια ανακούφιση, διότι και το να μην έχεις καθόλου και να βάζεις από την τσέπη του είναι πολύ σοβαρό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα αρκετό καλό βοήθημα σε πρώτη φάση. Αλλά ελπίζουμε να βγει γρήγορα και η αποζημίωση, διότι όπως λέτε και εσείς, σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει η σεζόν, οπότε θα πρέπει να αγοράσουν και εμπορεύματα, εκτός από τον εξοπλισμό. Κυρία Καρούζου, για τους τηλεθεατές μας που δεν έχουν έρθει τους τελευταίους μήνες εκεί στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, ποιο είναι το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται? Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λειτουργήσει και πάλι, υπάρχουν επιχειρήσεις λιανεμπόριο, μικροεπιχειρήσεις οι οποίοι εξυπηρετούν κατοίκους εκεί ντόπιους? Κοιτάξτε να δείτε, η μόνη επιχείρηση που ξαναστήθηκε ήταν το δεύτερο σούπερ μάρκετ, που δεν είχε καταστραφεί ολικώς, το ένα είχε καταστραφεί ολικώς, το δεύτερο δεν είχε καταστραφεί ολικώς, οπότε εξυπηρετεί τώρα τους κατοίκους εκεί, έχει ανοίξει και εξυπηρετεί. Αλλά οι άλλες επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει, γιατί υπάρχουν σοβαρά θέματα και από εξοπλισμό και από επισκευές, και να φανταστείτε ότι δεν μπορούν τώρα να ξεκινήσουν να βάφουν τα μαγαζιά τους, διότι με την υγρασία που υπάρχει, υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί η υγρασία, οπότε άδικα θα πάει ο κόπος να το φτιάξει. Καταλαβαίνετε ότι τα βαψίματα θα ξεκινήσουν από Μάρτι και μετά. Τώρα γίνονται οι επισκευές. Ένας άνθρωπος... Γίνονται οι επισκευές σε πόρτες, στοιχεία και τέτοια. Είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
Μετά τις πλημμύρες εκεί του Οκτώβρη δεν έχουμε βιώσει, δεν έχουμε συναντήσει ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε περίπτωση που αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα καταγραφούν το επόμενο δίμηνο τρίμηνο, φοβάστε κάτι για την περιοχή σας? Φυσικά φοβόμαστε και το συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο πριν λίγες μέρες που είχαμε μια συνάντηση, διότι από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει τα συμπληρωματικά έργα για αντιπλημμυρικό, φυσικά και φοβόμαστε ότι ίσως ξαναγίνει μια τέτοια πλημμύρα. Βέβαια, δεν ξέρουμε σε τι μέγεθος θα είναι, γιατί τα μαγαζιά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα περισσότερα άδεια και δεν υπάρχει φόβος να τους πάρει κάτι, αλλά και μόνο που θα μπει η λάσπη και το νερό, καταλαβαίνετε την αγωνία και τον προβληματισμό. Μάλιστα. Του κάθε επιχειρηματία, διότι δεν θέλουν να το ξαναζήσουν αυτό. Ήδη οι περισσότεροι το έχουμε ζήσει τρεις φορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε αυτό. Μάλιστα. Κυρία Καρούζου, μιας και βλέπω από πίσω το στολισμό σας έτσι για τα Χριστούγεννα και σε 2-3 μέρες θα γιορτάσουμε όλοι μαζί, τουλάχιστον όσοι μπορούμε. Πώς είναι η ψυχολογία των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή τώρα εν ώψη εορτών? Σίγουρα είναι διαφορετικές αυτές οι γιορτές από τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα είναι διαφορετικές, αλλά προσπαθούν και οι άνθρωποι να μην ρίχνουν την ψυχολογία τους, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει επιπτώσει και στην υγεία τους. Προσπαθούν να σταθούν αξιοπρεπώς στα πόδια τους και να ξαναστήσουν τις επιχειρήσεις. Βέβαια, πάντα με το φόβο μην ξαναγίνει αυτό. Μάλιστα. Εύχομαι και εγώ από τη μεριά μου σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και να μην ξανασυμβεί αυτό. Και γρήγορα η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και να το λύσει. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, κυρία Καρούζου, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Μια περιοχή που δεν την ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.